ενέργεια. Έψανα! Ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Μικτή της Αθήνας. Σίγουρα φεύγουμε στεναχωρημένοι από το γήπεδο για το αποτέλεσμα. Γιατί έγινε μια καλή προσπάθεια φέτος όλη τη χρονιά από την ομάδα. Παιχνίδι με το παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Εγώ σήμερα για την προσπάθεια των παιδιών και για τη διάθεση δεν έχω να πω. Δεν είμαι απογοητευμένος γιατί η προσπάθεια έγινε. Τα παιδιά δώσαν το 100%. Σίγουρα γίνανε κάποια λάθη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο όπως γνωρίζουμε όλοι είναι ένα παιχνίδι λαθών. Ο αντίπαλος, ο οποίος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Αθήνα, όπως γνωρίζετε, τα εκμεταλλεύτηκε αυτά τα λάθη τα δικά μας. Αυτό βέβαια που εξηγήσα στα παιδιά είναι ότι όταν μιλάμε για παιδιά 15 χρονών, σήμερα αποκλειστήκαμε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σημαίνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, ο στόχος τους ή παίρνουν το πρωτάθλημα ή βγαίνουν εκτός φάσης, είναι να φτάσουν σε μια ηλικία 18-19 χρονών και να μπορέσουμε να τα έχουμε κάνει όσο περισσότερο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές. Έχω δει πάρα πολλά παιδιά να παίρνουν πρωταθλήματα και να εφησυχάζονται σε αυτό. Και έχω δει παιδιά που αποκλείονται ή δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα και να κάνουν καριέρα μέχρι και να παίζουν και στην εθνική ομάδα. Οπότε εκεί πρέπει να εστιάσουμε σήμερα όταν μιλάμε για παιδιά, ότι ναι, γίναν λάθη, αύριο ξεκινάει η προπόνηση ώστε να τα βελτιώσουμε. Αυτή είναι η ουσία αυτών των πρωταθλημάτων και αυτών των αγώνων σε αυτές τις ηλικίες. Βλέπετε τα παιδιά να έχουν μέλλον από την Ανατολική Αττική, μιας και προπονείται παιδιά αυτές τις ηλικίες? Ή σε σχέση και με τις Αθήνας υπάρχει μεγάλη διαφορά? Και πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετά παιδιά από τη Μικτή Αθήνας είναι σε μεγάλες ΠΑΕ, έτσι? Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η ψαλίδα έχει μικρύνει. Εμάς είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε στην Αθήνα. Το πρώτο το κερδίσαμε πριν 2 χρόνια. Σήμερα χάσαμε. Πλέον η Ψανά, αυτό που πιστεύω φαίνεται, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες, K17 και K15. Τελευταία αγωνιστική και οι δύο ομάδες παίζουν την πρόκριση. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα η μία ομάδα πέρασε σαν πρώτη και η δεύτερη έμεινε έξω σε ισοβαθμία με διαφορά τερμάτων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πλέον η Ψανά με τον τρόπο που δουλεύει είναι μία ομάδα υπολογίσιμη στο 100%. Αυτά τα παιδιά σήμερα δεν κάνανε ένα αγώνα, κάνανε ένα μάθημα. Είναι ένα μάθημα για αυτούς. Πώς πάνε στο σχολείο και μαθαίνουν πράγματα και βελτιώνονται σε αυτά. Αυτή τη στιγμή εμείς θα πάρουμε αυτά τα λάθη που γίνανε, αυτές τις αδυναμίες που είχαμε και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο και πρέπει τα παιδιά να κάτσουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Το ξανατονίζω. Αυτή είναι η διαδικασία αυτών των αγώνων όταν είναι στην ηλικία των 15 χρονών. Αυτός είναι ο στόχος σου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μακάρι να έρθει το πρωτάθλημα. Μέσα από αυτό χτίζουν χαρακτήρα τα πάντα, δεν το συζητώ, προσωπικότητα. Δεν παίζουμε απλά για να χάνουμε. Και εκεί πήγαμε και τον αγώνα. Πήγαμε να κερδίσουμε. Ήρθαμε σήμερα στην Αθήνα, όχι για ισοπαλία. Ήρθαμε για να πάρουμε το παιχνίδι. Και γι' αυτό ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας, βγήκε στην κοντραεπίθεση και έτσι έγινε το παιχνίδι. Έγινε ένα αυτογκολ, έγινε μια γρήγορη ένα φάουλ και σε μια κοντραεπίθεση από κόρνερ δικό μας. Όχι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Να δουλέψουν στις ομάδες τους, γιατί εκείνη στην καθημερινότητά τους, είναι εδώ πέρα την προεθνική ομάδα, ώστε να είναι όσο περισσότερο έτοιμοι σε μεγαλύτερη ηλικία 17-18 χρονών. Που εκεί κρίνονται όλα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.